Ετοιμάζεστε για την Τετάρτη? Ετοιμαζόμαστε, πήρε το δώσ λοιπόν για την Τετάρτη. Μια πλειάδα καλλιτεχνών στο Focus. Βεβαίως. Κυρίως με τα αδέρφια Τσαχουρίδηδες. Οι Τσαχουρίδηδες είναι γνωστοί. Οι Τσαχουρίδεοι, ναι, οι Τσαχουρίδεοι. Οι Τσαχουρίδεοι λοιπόν. Ναι. Θα είναι πάρα πολύ, πολύ καλλιτέχνες αξιολογοί εδώ της πόλης μας. Ο Δημήτρης ο Χρυσοχοίδης, ο Σταύρος ο Φωτιάδης, ο Κωστός ο Καραγγέλης, πολλά νέα παιδιά επίσης. Θα παρευρεθώ και εγώ βεβαίως. Η Ντίνα Παπαϊωάννου. Και θα ήταν και η Ελεάνα μαζί μας, αν δεν ήταν στον... Εντάξει, ναι, είναι τόσο ευχάριστο το γεγονός και να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, γρήγορα να έρθει πολύ. Η εγγονούλα και να τη χαρείτε. Και όπως πολύ, έλεγα χαριτολογώντας στον Λάκη του Παπά Ιωάννου εκτός αέρα σήμερα το μεσημέρι, ήταν το σπίτι που ήταν γριόσπιτο, δηλαδή είχε μία γριά τον Λάκη. Είχε μία γριά την Ελεάνα. Τώρα θα έχει και μία γιαγιά την Ντίνα στην κυριολεξία. Έτσι ακριβώς. Οπότε κλείσαμε. Έτσι ακριβώς. Είναι αλήθεια πως πραγματικά οι αναμνήσεις μας είναι πάρα πολύ έντονες. Και σε μένα και στο παιδί μου φυσικά και στην Ελεάνα. Mm-hmm. Διότι λίγο πολύ μεγαλώσαμε στις κερκίδες του Καφτατζογλίου. Έχουμε ζήσει πολλά έντονα συναισθήματα. Έχουμε νιώσει πολλά έντονα συναισθήματα. Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές συγκίνησης και πάντα όταν συμβαίνει κάτι στον Ηρακλή επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία μας και το λέμε το χέρι στην καρδιά. Ναι. Οι αναμνήσεις μας συνοδεύουν έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Είναι κομμάτι της ζωής μας ο Ηρακλής. Και να υποθέσω ότι δεν το σκεφτήκατε και πολύ όταν ακούσατε για τον χορό της Τετάρτης, έτσι. Και βέβαια όχι. Μα θα ήταν και η Ελεάνα αν... της επέτρεπε ο γιατρός, θα ερχόταν έστω και σε αυτή την κατάσταση, ειλικρινά. Αλλά δεν θα είναι και... δεν θέλαμε να το... Κοντεύουμε, να κοντεύουμε, κοντά είμαστε. Είμαστε στον 8. Είμαστε στον 8. Μια χαρά. Ναι. Λίγο έμεινε. Λίγο έμεινε. Έτσι, έτσι. Και φαντάζομαι το περιμένετε πώς και πώς. Και εσείς και ο Λάκης. Αλίμονο. Τώρα που ζείτε... Βέβαια, έχετε περάσει με τον Λάκη Παπαϊωάννου πάρα πολλά ως ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Τώρα που ζείτε και αυτή την καθημερινότητα με τα άγχη του, με τα τρεξίματά του, γιατί είναι στη διοίκηση, ασχολείται κάθε μέρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, φαντάζομαι, για εσάς, για το σπίτι. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Εντάξει, είναι άλλο να είναι ποδοσφαιριστής. Η διάθεσή μας. Ναι. Δεν υπάρχει ηρεμία, υπάρχει ένα μόνιμο στρες και ένα άγχος. Διότι τα τηλέφωνα πέφτουν βροχή, εξαφανίζεται, φεύγει, τρέχει κτλ. Έχει αλλάξει βεβαίως, έχει δώσει προτεραιότητα στον Ηρακλή. Και όσο και αν ακούγεται, φαντάζομαι πως δεν είναι ο μόνος, διότι είναι και οι άλλοι βετεράνοι που βοηθούν αφιλοκερδώς και με την ψυχή. Και ελπίζω να συμμετέχουν και μάλλον νιώθουν τα ίδια και οι δικές τους οικογένειες, όχι μόνο εμείς. Υπάρχει, δηλαδή, το ρωτάω σε εσάς γιατί πολλά χρόνια υποδεχόσασταν στο σπίτι τον ποδοσφαιριστή Λάκη, τώρα είναι διαφορετικό κάπως. Κοίτα, από τότε που το γνώρισα μέχρι τώρα υποδέχομαι έναν άνθρωπο μονίμως ντυμένο με φόρμες. Σπάνια με άλλα ρούχα. Την Τετάρτη θα βάλει κάτι, δεν μπορεί. Την Τετάρτη θα βάλει αλλιώς. Πιστεύω πως ναι. Μια εφταετία με την Arsenal επίσης. Ναι. Με μια τσάντα αθλητική που φεύγει, έρχεται κτλ. Είναι αλήθεια ότι η ζωή μας έτσι περνάει, έτσι κυλάει. Εύχομαι όμως σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται πραγματικά που μας λυπεί όλους. Και τώρα ακούω, συγγνώμη για διακοπή, και το ποτέ ξανά από κάτω. Φαντάζομαι το ποτέ ξανά θα πρέπει να ισχύσει και για τις άσχημες στιγμές για τον Ηρακλή, γιατί δυστυχώς είμαστε... Ποτέ ξανά τέτοιες στιγμές, ειλικρινά. Είμαστε γεμάτοι από αυτές τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς. Και δεν αξίζει σε αυτή την ομάδα, σε αυτή τη σπουδαία ομάδα, με τους σπουδαίους οπαδούς, και το λέω συναισθηματικά και όχι, δεν μιλάω για τον αριθμό. Ναι. Αν και νομίζω ότι έχει φιλάθλους πανελλήνια και όχι μόνο, πολύς, δεν πολύς. Έχει μόνο στη Θεσσαλονίκη φανατικούς. Ήταν μια ομάδα που αγαπήθηκε πάρα πολύ και αγαπιέται από τους φιλάθλους. Εγώ στη δουλειά μου πολλές φορές συναντώ φίλους του Ηρακλή, πραγματικά που είναι όλοι βρίσκονται σε μια ανησυχία μόνιμη.
Να κάνουμε έκκληση, φίλε, να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην ομάδα, γιατί αυτό μόνο μπορεί να δώσει δύναμη στα παιδιά. Mm-hmm. Την Τετάρτη τι να περιμένουμε? Από εσάς και τους υπόλοιπους. Την Τετάρτη θα παρουσιάσουμε μια βραδιά πραγματικά αφιερωμένη στον Ηρακλή, mm-hmm. με όση αγάπη και διάθεση θα μπορούμε να έχουμε και πρέπει να έχουμε, για να ζούμε πολλές καλές στιγμές, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να βοηθήσουμε οικονομικά και να ξαναγίνουν και άλλες εκδηλώσεις. Να βοηθηθεί έστω και λίγο, μιας και λείπουν οι μεγάλοι παράγοντες πια. Βεβαίως. Ας κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Εμείς θα είμαστε πάντα εκεί. Χαίρομαι. Χαίρομαι που είστε και θα είστε. Δίνουμε λοιπόν το ραντεβού εδώ από την εκπομπή, ζωντανά Τετάρτη, και την λοιπόν, Τετάρτη. Focus. Τιμή πρόσκλησης. Το πρόγραμμα λέει 8, αλλά να υποθέσω ότι το 8 για εσάς είναι λίγο νωρίς. Το 8 μπορεί να γίνει 8.30, αλλά εφόσον η πρόσκληση λέει καθαρά 8, σημαίνει ότι μπορούν να έρθουν νωρίς. Σωστά. Διότι υπάρχει φαγητό. Βεβαίως. Και είναι μια καλή ώρα προσέλευσης. Είναι 20 ευρώ η πρόσκληση, μπορούν να έρθουν οι πάντες, να διασκεδάσουν. Και να ξεχαστούν, να ξεχαστούν λίγο, ναι. Να ξεχαστούμε και να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, αυτό τον Ηρακλή. Και ελπίζω να γίνονται συχνές εκδηλώσεις ώστε να βοηθιέται τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Διότι πιστεύω ότι θα έρθει ο καιρός που θα ξυπνήσουν και κάποιοι που μπορούν να βοηθήσουν και φοβούνται, είτε δεν ρισκάρουν, είτε δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, όταν θα μπουν οι βάσεις, ίσως έρθουν. Ίσως έρθουν. Έτσι. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει αισιοδοξία. Εγώ το βλέπω και από το like ότι υπάρχει, είναι αισιόδοξος για την ομάδα. Τώρα που θα έρθει και η εγγονή. Έτσι, θα είναι το γουρί. Δεν θα καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι, ένα μικρό Ηρακλάκι θα είναι το γουρί. Ακριβώς αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για την κουβέντα και. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά. Μαζί και την Τετάρτη. Εννοείται. Καλά, να ανέβω πάνω δεν θα το θέλουν οι από κάτω, το να ανέβω πάνω, να πω κανένα τραγούδι. Οπότε θα τα πούμε εκτός τραγουδιού. Εκτός τραγουδιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε Τετάρτη. Καλύτερα. Για χαρά. Καλό βράδυ.